Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενιέρη, κύριε Μπαρμπαγιάννη, στου φίλου ακροατέ και βέβαια και στου. Ο οποίο στους... είναι και ακροατή μα, πρέπει να σου πω. Ε, Ποιο δεν είναι. Ο... Ποιο δεν είναι. Ε? Κάθε πρωί όταν <laughs> κατεβαίνω από το σπίτι για το γραφείο, πάντοτε ακούω το ραδιόφωνο, το φόκου. Mm -hmm. Τον Κώστα, βέβαια, γιατί αυτό είναι πρωινό τύπο. Ε, είναι λίγο, αλλά <laughs> είναι καλό Σιριζέο. <laughs> δεν είναι σαν του άλλου που του κάναμε βουλευτέ εδώ μέσα. <laughs> <laughs> Uh... κοιτάξτε, σήμερα συμπληρώνονται ακριβώ ένα μήνα από την ημέρα ορκομοσία. Γιατί 7 του μηνό μπορεί να ήταν η επέτειο εκλογική νίκη του ενό μήνα, αλλά σήμερα είναι ένα μήνα από την ορκομοσία. Θεωρώ ότι αποδείχθηκε έτσι εκ των πραγμάτων ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκης ήταν έτοιμο. Συγκρότησε σε χρόνο ρεκόρ και την κυβέρνηση και βέβαια προχώρησε σε μια σειρά έτσι, τοποθετήσεις των γενικών γραμματέων και στελέχος γενικότερα του κρατικού μηχανισμού. Αλλά και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, κατατέθηκαν για πρώτη φορά σε χρόνο ρεκόρ τρία νομοσχέδια. Τρία νομοσχέδια και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αποδεικνύει ότι υπήρχε μια ετοιμότητα, μια σοβαρότητα, υπάρχει μια πολύ σημαντική έτσι εγρήγορση και ταχύτητα στην υλοποίηση ε, κομματιών του προγράμματός μας. Φορολογικό. Ε, άσυλο, Επιτελικό κράτος, Επιτελικό... το δεύτερο νομοσχέδιο. Με, το άλλο ήταν και μέσα τροπολο... το δεύτερο νομοσχέδιο ήταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ιστορικών που υπήρχε και το ζήτημα του ναι, άρθρου ναι. με την κατάργηση του mm -hmm. λεγόμενου πανεπιστημιακού mm -hmm. ασύλου. Mm -hmm. Τα οποία πέρασαν, δεν υπήρξαν ιδιαίτερε ε, τριβέ. Ε, θα ρωτώ, το στοιχείο του ευνηδιασμού είναι που σα έκανε να τα περάσετε χωρί ιδιαίτερε. Απεχώρησαν χθε για έναν λόγο που έχει τη βάση του. Οι τροπολογίε τελευταία στιγμή δεν περιποιούν τιμή για το κοινοβούλιο, αγαπητέ μου κύριε Καράου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε χθε αυτέ οι δύο τροπολογίε να έρθουν λίγο νωρίτερα από τον κύριο Βρούτσι για να μην έχετε να συζητάμε για το διαδικαστικό και όχι το ουσιαστικό. Α, Γιατί α, δεν μιλήσαμε για την ουσία. Σηκώθηκε και η αντιπολίτευση. Μετά από 15 χρόνια εμπειρία στο κοινοβούλιο, να πω ότι πράγματι δεν είναι σωστό να έρχονται τροπολογίε και ειδικά την τελευταία στιγμή. Όμω ο Γιάννη Βρούτσι περίμενε την έκθεση του ελληνικού συνεδρίου. Αυτό είναι μια επίσημη αιτιολογία τουλάχιστον που υπήρχε. Και δεύτερον, οι τροπολογίε δεν ήταν κάτι το κακό. Δηλαδή, και οι δύο τροπολογίε ήταν θετικέ τροπολογίε, θεωρώ. Λύναν προβλήματα και θα έπρεπε να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι θα έπρεπε να κάνουμε, θα έπρεπε στα τέλη του μήνα. Που καταβάλλονται οι συντάξει, να αφήσουμε να πάρουν άνθρωποι 24.000 συντάξει ή 15.000 ή 10.000. Αναφέρθηκε σε, και κατέθεσε στα πρακτικά συγκεκριμένα παραδείγματα mm -hmm. ο Γιάννη Ωβρούτη. Έβαλε λοιπόν ένα όριο που για μένα και αυτό μεγάλο είναι. Το 4,600 πάλι μεγάλο είναι. Αλλά προφανώ όταν κάποιοι άνθρωποι ήταν να πάρουν 24.000 για το να πάρουν 4,600 είναι προφανώ μια πολύ μεγάλη. Εγώ τώρα μεγάλη. θα σα βγω λίγο περισσότερο φιλελεύθερο. Γιατί είναι πολλά τα 4.000 αν κάποιο έχει καταβάλει τι ανάλογε εισφορέ, αγαπητέ μου κύριε Καράουλα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου και με την εφαρμογή ενό νέου ασφαλιστικού συστήματο, εμεί τι έχουμε πει δηλαδή, και είναι ξεκάθαρη η θέση μα πάνω στο ζήτημα αυτό. Λέμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα έχει τρει πυλώνε. Ο πρώτο πυλώνα που θα βασίζεται. Ο βασικό τη Ο, σύνταξης, ο, ο και ο ιδιωτική ασφάλιση. Λοιπόν, στον πρώτο πυλώνα στέκουμε και λέμε δεχόμαστε την κατώτατη εθνική σύνταξη στα 382 ευρώ. Αυτό είναι Εκ των όνων ουκάνευ, είναι αδιανόητο να καταργηθεί. Γιατί, γιατί με αυτόν τον τρόπο βάζει ένα δίκτυο κοινωνική προστασία. Να πω στον στο κόσμο: άνθρωπος... η εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη. Ναι, 382 ναι, 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 ναι. ευρώ για όλου. Ναι. Από εκεί πέρα. Αυτό που λέμε είναι ότι θα χτίζει ο καθένα τη σύνταξή του έχοντα έναν ηλεκτρονικό ατομικό κουμπαρά. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, γιατί είμαι πρωινό και στο γραφείο ξεκινάω από νωρί τα ραντεβού μου. Είχα ένα ραντεβού 8 η ώρα με κάποιον γνωστό, ο οποίο μου είπε ότι δουλεύει 39 χρόνια. 39 χρόνια και του χρόνου στεναχωριόταν και όλα 31 δεκάτου μου λέει του, του, 20 θα με διώξουν γιατί θα κλείσω το 67 οπότε δεν θα μπορώ να μείνω. Λογικό και αυτονόητο λοιπόν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μείβεται περισσότερο. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Προφανώς αν εφαρμοστεί η λογική του ηλεκτρονικού ατομικού κουμπαρά, όπου ο καθένας θα ξέρουμε πόσα χρόνια δούλεψε, ποιες ήταν οι φορές του και ανάλογα θα παίρνει τη σύνταξή του, Προφανώ δεν πρέπει να υπάρχει. Ωραία, έρχομαι εγώ στη συζήτηση, η οποία είναι και έτσι. Ε, υπάρχει πλαφόν εγώ δεν θα επιχειρήσω να, να κρύψω εισόδημα, αφού έτσι κι αλλιώ θα πάρω 4-800 στην καλύτερη. Δηλαδή, η κυρία συμβολεογράφο, η οποία μα είπε η ίδια, γιατί το μάθαμε από, από, τα στοιχεία, έδωσε 1.700.000 ευρώ. Γιατί δεν πρέπει να πάρει τα λεφτά τη πίσω. Όταν, όταν, δεν υπάρχει... Τώρα γίνομαι εγώ κακό, α πούμε, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να κάνουμε το σύνολο διαβόλου. Ναι. Ναι. Ε, ε, όταν δεν υπάρχει ο ατομικό <smuch> ηλεκτρονικό κουμπαρά για να ξέρουμε τι συνεισέφερε ε, ο καθένα στο ασφαλιστικό σύστημα, τότε υπάρχει κίνδυνο κάποιοι να παίρνουν πολλέ συντάξει, γιατί έχουμε και περιπτώσει μέχρι και 10 συντάξει από διάφορα 10 ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε 137 ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, και η Νέα Δημοκρατία Μείωσε τότε η κακιά Νέα Δημοκρατία στα 13, σε 13. Στη συνέχεια μειώθηκε ακόμα περισσότερο και τώρα έχουμε το ΝΕΦΚΑ. Τα μνημόνια ευτυχώ μα πίεσαν ναι, για τα... και τα ε, κάναμε. Μόνοι μα δεν το κάναμε, το ξέρετε πολύ προφανώς, καλά. Ναι, 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 ναι. Γιατί ο κάθε επαγγελματικό κλάδο έχει το ταμείο. Όταν λοιπόν έχουμε τον ατομικό ηλεκτρονικό κουμπάρα και ξέρουμε πραγματικά πόσα χρόνια δουλεύει ο καθένα και τι συνεισέφερε στο ασφαλιστικό σύστημα, προφανώ δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό όλες... από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Ναι, αλλά πριν, αν ο άλλο αποδειδημμένο έχει δώσει του κόσμου τα χρήματα, δεν είναι. κλεψιά! Ο, ο, Γι... ο Γιάννη Ωβρούτη κατήγγειλε χθε ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 475.000 χιλιά... ε, συντάξει. Με κάθε μορφή. Κύριε, επικουρικέ, ε, αλλεπάλληλοι συντάξει από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε εκεί γίνεται μεγάλη καθυστέρηση, εφάπαξ κτλ. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που ακόμα φτά... δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να βγάζουμε τι συντάξει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει έρευνα για αυτού που παίρνουν ήδη σύνταξη και πώ έχουν συνεισφέρει και όλα τα σχετικά. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Όταν υπάρχει ηλεκτρονικοποίηση του συστήματο και όλα βγαίνουν αυτόματα και είπε ο Γιάννη Σοβρούτσο ότι από 1 Ιουνίου του 2020. Το 34,7% των συντάξεων θα βγαίνει την ίδια ημέρα με ηλεκτρονικό τρόπο. Και εννοεί του νέου συνταξιούχου, αυτού που μπαίνουν mm -hmm. τότε στη διαδικασία mm -hmm. τη σύνταξη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Σταδιακά μπορεί να γίνει αυτό. Μία το... μια... Ένα θέμα είναι η τροπολογία η συγκεκριμένη που θελήσατε να βάλετε. Εντάξει, ένα θέμα. Βέβαια υπάρχει και μια αντιπαράθεση για ο Πολάκη. Άκουσα τον, τον Παύλο Πολάκη να λέει με αυτό που έκανε ο Βρούτσης. Εμένα δεν με απασχολεί ω πολίτη. Ναι. Το είχε έτοιμο η Αχτσιόγλου, το συρτάρι, το πήρε έτοιμο, το έκανε κόμπι πάστε όπω λέει ο ίδιο. Δεν με νοιάζει ω ναι. πολίτη. Α το είχε έτοιμο η προηγούμενη. Οκ, okay, δεν πειράζει, έγινε. Το άλλο θέμα για το οποίο γίνεται λόγο και μάλιστα το κάνει λάβαρο ε, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι που στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίω Κουκουέ είναι η παρέμβαση του Βρούτση στην ιστορία με το βάσιμο τη ε, της, ε, απόλυση κλπ. Τι ακριβώ αλλάξατε Κοιτάξτε, και ενόχλησε τόσο πολύ. Στα τέλη Μαΐου και λίγο πριν τι εκλογέ, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τι Ευρωεκλογέ ήρθαν διάφορες τροπολογίες και διάφορα νομοσχέδια τα οποία θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα σε βάζω τη λέξη φιλεργατικά γιατί ξέρετε ότι όταν ξεπεράσει ένα όριο και ένα νόμο εργατικό γίνει ξαφνικά πολύ συσσαγωγικά βάζω τη λέξη φιλεργατικό, αυτό δημιουργεί και προβλήματα στην αγορά εργασία. Και αυτό αποδείχθηκε όταν με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου είχαμε μείωση σε μια περίοδο που παραδοσιακά. 14.000 έσει. 14 14 ναι. Ενώ παραδοσιακά πότε έχουμε αύξηση, γιατί είναι εποχικέ εργασίες, καταλαβαίνετε. Τουρισμό, ναι, πρώτα σχετικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι, τι έλεγε μεταξύ άλλων, Είχε διάφορε διαδικασίε και χθε αναφέρθηκε ο Υπουργό Εργασία με τρία έτσι, χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγγέλνει σε ένα ξυλουργό κάποια έπιπλα. Ένα παράδειγμα λέω έτσι. Ναι. Και τα παίρνει τα έπιπλα σου. Και πληρώνει τον ξυλουργό. Και αυτό δεν πληρώνει του εργαζόμενου σε αυτόν. Με βάση το συγκεκριμένο νόμο, οι εργαζόμενοι σε αυτόν μπορούν να κάνουν ό,τι γίνεται και να τα διεκδικήσουν από σένα. Βέβαια, άκουσα κάποιοι τότε να το ψηφίσετε και εσεί αυτό τότε. Το ψηφίσαμε. Λάθο. Και, λάθος είπαμε... Σας. και είπαμε ότι είναι λάθος, να, λάθος. Το, λάθος. το, ομολογήσαμε. Ότι δηλαδή, κάνατε συνυπεύθυνο έναν άνθρωπο που δεν φταίει. Που δεν δεν ευθύνεται. Ευθύνεται. Ε, απέναντι, γιατί ήταν φιλαργατικό, ναι, γιατί θα σα ναι, λέγανε διαφορετικά ναι, ναι, ότι είστε εναντίον των εργαζομένων. Αυτό είναι ο λαϊκισμό, αγαπητέ ναι, μου κύριε. Ήταν μια περίοδο ευαίσθητη που, αν θέλετε, και εμεί δεν το προσέξαμε όσο πρέπει να το προσέξουμε. Ε, φοβόμαστε ότι αν δεν το ψηφίσουμε θα βγούμε στα κάγκελα τότε μια βδομάδα ναι. πρώτων εκλογών Ό, και ότι... το ψηφίσαμε και εμεί. Καταλάβαμε ότι είναι λάθο, φάνηκε εκ του αποτελέσματο ότι είναι λάθο. Είχαμε μείωση των θέσεων εργασία τον μήνα Ιούλιο και αναγκαστήκαμε να το καταργήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα, όταν. Κάποιο κόμμα, όπω ήμασταν κι εμεί. Αναγνωρίσαμε ένα λάθο και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Γιατί σα είπα, τα συσσαγωγικά φιλεργατικά νομοσχέδια πολλέ φορέ μπορούν να πάνε στο άλλο άκρο και αντί για καλό να κάνουν κακό. Mm -hmm. Η λογική δηλαδή του ότι προσλαμβάνω έναν εργαζόμενο και δεν μπορώ ποτέ να τον απολύσω γιατί υπάρχει ένα πλέγμα διατάξεων. Θα, θα που σε κάνει που να κλείσει και θα κάσουν όλη τη δουλειά. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι το χειρότερο σενάριο. Είναι νόμο σενάρι. αγορά. Δεν μπορεί Ακριβώς. να επιβληθεί στην αγορά. Μάλιστα. Για το Πανεπιστημιακό Σύλλογο δεν έχω να σα πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι ντροπή και μόνο η συζήτηση. Το είπα και χθε τον κύριο Παρασκευόπουλο, τον οποίο είχα εδώ, τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο. Του λέω: Ντρέπομαι για τη συζήτηση που κάνουμε ναι 2019, που δεν γίνεται σε κανέναν άλλον τόπο. Καλά κάνατε. Ο Χρυσοκοίδη κάνει δουλειά. Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπουμε όλοι δηλαδή. Είδα μάλιστα και τη φωτογραφία σα, ΟΕ, πώ ήταν πριν ναι. και πώ είναι τώρα έξω κτλ. Ε, καλή επιλογή ο Χρυσοκοίδη. Μπορεί να στεναχώρησε μερικού νεοδημοκράτε γιατί δεν αρέσουν και πάρα πολύ αυτέ οι επιλογέ, αλλά νομίζω ότι Εντάξει, αν θέλετε μπορεί ο στενός κομματικός μηχανισμός να είπε που τον βρήκαμε αυτόν δεν ανήκει κομματικά στο χώρο μας αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πει και προεκλογικά και το έκανε και πράξη ότι θα ανοίξει την παράταξη και νομίζω ότι το αποτελέσμα του επίσης φάνηκε ότι άνοιξε την παράταξη. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιλογή του, του, Μιχάλη του που δοκιμάστηκε στο παρελθόν και πέτυχε στο συγκεκριμένο Υπουργείο είναι μια καλή επιλογή. Ναι. Τώρα, κάτι για το οποίο το ξέρετε κι εσείς. Ακούτε διάφορα, τα στέλνουν και σε μένα τα μηνύματα, είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Στη Θεσσαλονίκη. Επελέγει η κυρία Μαρία Αντωνίου. Εγώ δεν μπαίνω στο πρόσωπο. Δεν την ξέρω την κυρία, οπότε δεν θα κρίνω είναι κατάλληλη ή Αλλά εδώ υπάρχει για, για πολλούς ένα ζήτημα. Γιατί το κρατήσαμε. Εγώ έχω μάθει στην α, ζωή μου κυρία Βενιέρη και ειδικότερα από τη στιγμή που ενετάχθυν κομματικά σε ένα κόμμα, σε μια παράταξη όπω είναι η Νέα Δημοκρατία, να σέβουμε τα θεσμικά όργανα, να σέβουμε τον εκάστοτε πρόεδρο μας που βεβαίω εκλέγεται δημοκρατικά και είναι πειθαρχό τη αποφάση του. Η προσωπική μου άποψη πριν γίνει η επιλογή αυτή είναι ότι δεν χρειαζόταν. Από και πέρα, τη στιγμή που έγινε η επιλογή αυτή, στηρίζω την επιλογή του Πρόεδρου. Θα συνεργαστώ με τη Μαρία Την Αντωνίου, με την οποία συνεργάστηκε και στο Κοινοβούλιο ω βουλευτή τη Καστοριά, όταν ήταν η Μαρία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια δομή η οποία μπορεί για το συγκεκριμένο σκοπό που ανακοινώθηκε με την ανακοίνωση της λειτουργίας, της επαναλειτουργίας του γραφείου του Πρωθυπουργού μπορεί να βοηθήσει με την έννοια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το ζήτημα που έχει σχέση με το brand name της Μακεδονίας είναι ένα ζήτημα το οποίο θα χρειαστούν συνέργειες και βοήθειες όχι μόνο από το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το Υπουργείο Μακεδονία Ράκη, από του θεσμικού φορεί, αλλά και από του απλού πολίτε, έτσι ώστε να περάσουμε παντού σε όλο τον κόσμο διεθνώ το brand name της Μακεδονίας, την ιστορία της Μακεδονίας, την παράδοση της Μακεδονίας και όλα τα σχετικά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια επιλογή η οποία τη στιγμή που έγινε πρέπει να τη στηρίξουμε και θα τη στηρίξουμε. Επειδή γνωρίζω, αγαπητέ φίλες και φίλοι, ότι ο Θόδωρος ο Καραογλού όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, οι βουλευτές εκ των πραγμάτων πρέπει να δαπανούν πολύ χρόνο στην Αθήνα, γιατί είναι σε λειτουργία η Βουλή με τις επιτροπές κλπ. Αλλά ο Θόδωρο ο Καράογλου περπατάει στου δρόμου τη Ανοίξημα Μα έκανε εντύπωση κάτι, εγώ δεν το ήξερα, μου το είπαν ακροατέ το πρωί. Βγάλαμε τροχονόμου στου δρόμου. Το είδατε. Από το Ρετζίγκη κατεβαίνοντα δεν το είδα. <laughs> γιατί... <laughs> δεν, ναι, δεν περνάω <laughs> το και... το στη Μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ε, νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνουν. Και να σα πω κάτι. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα. Δεν κάνει για λόγου ασφαλεία. Αλλά σε πολλέ υπηρεσίε και στο Υπουργείο Μακεδονία υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αστυνομικών θεωρώ ότι αυτά όλα ήταν υπερβολέ. Έτσι. Έχουν αποδεσμευτεί από πολλέ υπηρεσίε που δεν χρειαζόταν πολύ αστυνομική. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό ασφαλεία που είχαμε εμεί τα πολιτικά πρόσωπα. Να σα πω ότι εγώ, όταν ήμουν υπουργό το 2012-2014, είχα πέντε αστυνομικού, τώρα έχω τρει. Και θεωρώ ότι είναι και αυτό το νούμερο μεγάλο. Το αυτό έγινε για όλα και για, και για του βουλευτέ. Ξέρετε ότι από δύο μειώθηκε σε έναν. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βρεθήκαν κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι. Έω ότου ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το αστυνομικό Κάτι σώμα. Κάτι πρέπει να κάνουν. Με τους 1500, <laughs> με τους 1500 ειδικούς που ήδη η, 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 εξέλιξη της προκήρυξης... 26 ε... πότε είναι, 26 νομίζω είναι 28, η, η, η ημερομηνία για την μερομή. υποβολή ε, τον, ναι, τον, Έχουν ξεκινήσει η υποβολή Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα ενισχυθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για είναι ένα στοίχημα, το λέγαμε προκλογικά, το λέμε και πάλι, μέχρι το τέλος του χρόνου θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι έχει αλλάξει τα ζητήματα ασφαλείας. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια αυτό στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι ο νόμο, η τάξη θα επιβληθεί. Η νομιμότητα θα επέρθει σε όλη τη χώρα και δεν θα βλέπουμε αυτά τα οποία συναντούσαμε στο παρελθόν. Μάλιστα. Τώρα, α, διάβαζα και επειδή λόγω της ιδιότητά σα σίγουρα έχετε γνώμη και όχι μόνο άποψη. Διάβαζα χθε ότι θα επιχειρηθεί συγχώνευση στον... Των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών, των εφοριών όλη τη χώρα. Μια... Στη Θεσσαλονίκη είναι 10, αν δεν κάνω λάθο. Ναι. 10. έτσι Μου πάνε χθε, ακούγοντα, εγώ δεν ξέρω από πόσες... ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει Ι δηλαδή. Μέχρι και θ, τα ξέρω. Υπάρχει, υπάρχει και η Ι η οποία θα συγχωνευτεί με την α, Δέλτα. Ναι. Α, πράγμα που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα που δεν έγινε συγχώνευση. συγχώνευση, δίναμε τσάπα χρήματα για κτηριακέ υποδομέ, για ρεύμα, τηλέφωνο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ενίκεια, αγαπητέ μου κύριε Καράογλου. Ε, θα πρέπει να συμμαζευτούν, αλλά το πολιτικό κόστο από ένα συμμάζεμα το λογίζει, το μετράει η κυβέρνηση. Δηλαδή θα πούνε οι άλλοι τώρα από όπου άμα μα συγχωνεύσετε, τι θα γίνει, θα κάνετε ένα πρόγραμμα ενδεχομένω αθελουσία εξόδου ή μετατάξεων ή μετακινήσεων. Ό, ή... Τίποτα από όλα αυτά θα γίνει. Εφορία... Δεν περισσεύει κόσμο, δηλαδή να συγχωνευτούν, δεν περισσεύει κόσμο. Υπάρχουν ανάγκε σε προσωπικό και με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η οικονομία κλίμακο. Δηλαδή. Ε, σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν και με αυτά που διάβασα και είναι ένας χώρος, ένας κλάδος στον οποίο υπηρέτησε κιόλας έτσι. Mm -hmm. Γι' αυτό είπα λόγω της ίδιας, ναι. Από τις 110 εφορίες που έχουν μείνει πανελλήνια θα πάμε σε 96. Δεν είναι πολύ μεγάλη η μεταβολή γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στα όρια μας. Έτσι. Στο νομό Θεσσαλονίκη μιλάμε για συγχώνευση δύο δόη. Α, μόνο. Ναι, ναι. Της Γιώτα με την Δέλτα και τη ιωνία με την Αμπελοκήπων. Έτσι. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα γίνουν οικονομίε κλίμακο. Δηλαδή, το προσωπικό το οποίο βρίσκεται εκεί θα πάει στι κυρίω εφορίε, άρα λοιπόν θα καλυφθούν και νέε οργανικέ θέσει και θα υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση. Και βεβαίω, όπω είπατε πολύ σωστά, θα υπάρχει και μια μεγάλη εξοικονόμηση ό,τι αφορά του πόρου, τα χρήματα για τα ενίκια και όλα τι λειτουργικέ δαπάνε mm -hmm. κτλ. Θεωρώ ότι αυτό που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση και ο Γενικό Γραμματέα τη ΑΔΕ τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, Γιώργο Πιτσιλή, είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, θα πρέπει να σταματήσει η επαφή, η καθημερινή επαφή που πήγε στο παρελθόν και εγώ υπηρέτησα όταν ήταν τη Να Έχει σταματήσει. Πάμε σε κτίρια και είναι άδεια τα κτίρια. ακόμη, περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Ο ελεγκτή δεν θα πρέπει να έχει μια προσωπική σχέση, να δημιουργεί μια προσωπική σχέση με τον ελεγχόμενο. Ανακοινώθηκε ότι για να γίνεται συνάντηση θα πρέπει να κλείνεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ραντεβού, έτσι ώστε να ξέρει ο προϊστάμενος ότι σήμερα θα έρθει ο Χη Φορολογούμενο, ο Βενιέρε να συναντήσει τον ελεγκτή, τον Καράγλου, για να συζητήσουν για την υπόθεσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Και να πω κάτι. Πράγματι, ζώντα όλα αυτά τα χρόνια και από μέσα ω εφοριακό υπάλληλο, αλλά και απ' έξω τώρα ως πολιτικό πρόσωπο, τι εξελίξει που υπήρχαν στον χώρο των εφοριών είναι ραγδαίε και είναι πολύ σημαντικέ. Να σου πω δηλαδή εγώ τι. Στην εποχή μου. Παραλαμβάναμε γύρω στα 5,5 εκατομμύρια φορολογικέ δηλώσει, όπω και τώρα. Αλλά παραλαμβάναμε όλε τι δηλώσει χειρόγραφε και παραλαμβάναμε και τη δήλωση του Μπαρμπαμίτσου από το χωριό. Μα δεν θα... πάμε ηλεκτρονικά. Ακριβώ. Παραλαμβάναμε και τη δήλωση το του συνταξιούχου, έτσι. Και καταλαβαίνετε, δημιουργούταν ένα όγκο τεράστιο και ένα εξάμεινο ασχολούνταν οι εφορίε με την επεξεργασία των δηλώσεων αυτών που δεν είχαν και κανένα ενδιαφέρον φορολογικό. Mm -hmm. Και ξέρετε, μπροστά στου όρου χανούταν και υποθέσει που είχαν ουσία. Σωστό όταν, είναι αυτό. όταν μα σωστό είναι να καταργηθεί και να αυτό γίνει λέω. αυτό που γίνεται τώρα. Απλά ολικονοί, λέω ότι οθρούν. θα λέγατε γιατί εδώ στην Ελλάδα, εγώ το λέω πολλέ φορέ, αγαπητέ μου κύριε Καράουβλου, ότι είμαστε η τελευταία σε μεγάλο βαθμό κομμουνιστικό σκεπτόμενη χώρα. Δηλαδή, ο άλλο μόλι ακούει για συγχώνευση υπηρεσιών και σου λέει, Αντιδράει. θα μα απολύσουν. Ε, 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 αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να, να δεν, ξέρουν. Δεν θα απολυθούν. Σα είπα, δεν πρόκειται να απολυθεί κανεί. Θα γίνει μεταφορά του στι υπηρεσίε κεντρικέ, εκεί που θα ενσωματωθούν οι δοοί του και θα καλύψουν και νέες οργανικέ θέσει, γιατί υπάρχουν και νέες οργανικέ θέσει. Και αυτό που είναι το σημαντικό είναι να υπάρχουν δυνατότητε να γίνονται έλεγχοι. Mm -hmm. Η δουλειά τη εφορία δεν είναι γραφειοκρατική. Η δουλειά τη εφορία πρέπει να είναι έξω. Να ελέγχουν στον δρόμο το τι γίνεται. Να περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται τη φοροδιαφυγή. Και το τονίζω, να περιορίσουν. Δεν εξαλείφεται από τη μια μέρα Οθενά στην άλλη. δεν εξαλείφεται, ούτε στη Γερμανία έχει εξαλειφθεί, ούτε σε άλλε χώρε. Απλά άλλες χώρες. μπορούμε να τη μειώσουμε. Mm -hmm. Και κινήσει οι πρώτε που έχει κάνει η κυβέρνησή μα, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είναι σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Γιατί εγώ, ω οικονομολόγο, έχω διδαχθεί από το πρώτο έτο στην πολιτική οικονομία ότι το ισχυρότερο κίνητρο για τη φοροδιαφυγή είναι υψηλοί φορολογικοί συντελεστέ. Όσο μεγαλύτερη είναι οι φορολογικοί συντελεστέ, τόσο μεγαλύτερο φορο... είναι το κίνδυνο για φοροδιαφυγή. Mm. Πριν από δύο μήνε περίπου στην προκλογική περίοδο, στο Νέο Ρήσιο ένα χωριό που το ξέρετε. Είχα τη δυνατότητα... ήμουν εκεί μου στην Τιντοεξπρέσ. Ωραία. <laughs> Είχα λοιπόν τη δυνατότητα να κάνω μια συγκέντρωση και ανάμεσα στους φίλους ήταν και ένας καθηγητής μου, ο Δημήτρης Οξουρής. Είναι συνταξιούχο mm -hmm. τώρα, ομότυπο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Ο οποίο, αφού μίλησα εγώ, μου έβαλε στο τραπέζι του διαλόγου και κάτι το οποίο δεν το ήξερε και πραγματικά με εντυπωσίασε. Μου είπε δηλαδή ότι στι ΗΠΑ υπάρχει τώρα ο χρυσό κανόνα του 9%. Του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει 9% φορολογία εισοδήματο φυσικών νομικών προσώπων, 9% ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα δεν μειώνονται, αυξάνονται. Ναι. Το 9% είναι ένα αστείο νούμερο που άλλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να το πληρώσει. Δεν έχει κίνητρο φοροδιαφυγή. Αυτό το ζήσαμε και εμεί. Όταν είχαμε μειώσει το 2013 το ΦΠΑ συναισθητήρια από το 23%, γιατί 23% ήταν τότε, στο 13%, ενώ οι ξένοι, οι δανειστέ, οι τρόικα, όπω λέγονταν τώρα, θεσμοί λέγονται τώρα το ίδιο πράγμα, οι δανειστέ είναι, αντιδρούσαν και φωνάζονταν ότι θα μειωθούν τα έσοδα. Φάνηκε ότι τα έσοδα αυξηθήκαν. Ναι. Γιατί περιορίστηκε το κίνητρο για φοροδιαφυγή. Ναι. Και βεβαίω, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν κάποιο μειώνει φορολογικού συντελεστέ και παρόλα αυτά επιμένει να κλέβει, τότε πρέπει να του κόψει τον κόλλο και καλά να το κάνει. Πάω σε ένα αγαπημένο μου θέμα, γιατί θεωρώ ότι ένα από του υπουργού τη κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί δύσκολε καταστάσει, το εννοώ, το απέδειξε στην πράξη, είναι ο Χατζηδάκη ο Κώστα. <laughs> ο Κωστή ο Χατζηδάκη, έτσι. Το απέδειξε στην Ολυμπιακή. Ολυμπιακή. Όταν μετά από τρία Ολυμπιακή. προγράμματα εθελουσία, εξόδου ή δεν ξέρω αυτά, τα πληρώναμε τζάμπα και η τρύπα πάντα μεγάλωνε. στα λεγόμενά του, ο Χατζηδάκη, το χρεώνομαι εγώ στο κοινό που μα ακούει, έχει δίκιο. Αλλά μήπω είναι λάθο ότι τρει την ώρα τα επαναλαμβάνει και απαξιώνει περισσότερο την ΔΕΗ. Κοιτάξτε, όσοι ασχολούνται με το κομμάτι τη ενέργεια και όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα οικονομία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση ΔΕΗ είναι τραγική. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από εκεί πέρα, αυτό που είναι το σημαντικό και το μείζον είναι να ασχοληθούμε σοβαρά και να λύσουμε το πρόβλημα τη ΔΕΗ. Γιατί αν καταρρεύσει η ΔΕΗ, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο κόστο στην ελληνική οικονομία συνολικά. Ούτε νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμη οι άλλε ιδιωτικέ εταιρείε να μπορούν να καλύψουν το κενό τη ΔΕΗ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει η δημόσια, εταιρεία, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Από εκεί πέρα, να θυμίσω ότι ο Κωσή Χατζηδάκη είναι ο άνθρωπο των ειδικών αποστολών. Να θυμίσω ότι όταν κάναμε την ιδιωτικοποίηση, μέχρι τότε η Ολυμπιακή, η οποία ήταν μια κρατική επιχείρηση δημιουργούσε κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ ζημίες. Και πολύ ταλαιπωρία στον κόσμο. Τεράστια ταλαιπωρία, mm. αλλά το πιο ήταν το σημαντικό, τα 500 εκατομμύρια τα πλήρωνε ο Μπραμπαμέτου στο το χωριό μου, ο οποίο δεν είχε μπει ποτέ σε αεροπλάνο άνθρωπο. Γιατί mm. πλήρωνε μέσα φορολογία του και αυτό για να πετάω εγώ ή εσεί. Έτσι. Η ιδιωτικοποιήθηκε την πύρη Αιτζίαν, mm. έχει μεγαλουργήσει, πάει πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο γλιτώσαμε τα 500 εκατομμύρια, αλλά και έχουμε και 300 εκατομμύρια έσοδα από φόρου από την ιδιωτική αυτή εταιρεία. Mm -hmm. Λοιπόν, Πιστεύω βέβαια ότι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού πρέπει να υπάρχει, αλλά μια επιχείρηση η οποία θα καλύπτει ένα κομμάτι, όπω θα αναπτυχθούν και οι ιδιωτικέ επιχειρήσει, έχουν γίνει εγκληματικά λάθη από τον ΣΥΡΙΖΑ στην διαχείριση αυτού του θέματο. Εμεί συζητούσαμε τότε κάτω από άλλε προποθέσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και έκανε μια συμφωνία χωρί να κερδίσει τίποτα ανταποδοτικό για τη ΔΗΗ. Ανέλαβε μια υποχρέωση να μειωθεί το ποσοστό εξυπηρέτηση του κοινού σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, το ποσοστό πελατών του στο 50%, χωρί να πάρει κάποια ανταποδοτικά ωφέλη. Με λίγα λόγια, είπε του υπαλλήλου τη ΔΕΗ που μέχρι τότε ήταν κυρίαρχοι στην αγορά είχαν πάνω από 90% έτσι, mm -hmm. πελατολόγιο, ότι εσεί θα δουλεύετε για να χάνετε πελάτε. Ναι. Αυτό ήταν κατανοητό για λόγου ανάπτυξη και του ιδιωτικού τομέα τη ενέργεια, ε... αλλά με τι ανταλλάγματα. Κάτι επειδή επειδή ένα φίλο μου στείλει να μήνυμα για κάτι διαφορετικό και επειδή το συζητούσαμε προφθέ και τον εκτιμώ αφάνταστα για τη σκέψη του, και δεν θα διαφωνήσω κι εγώ σε αυτό, το συζητούσαν τη του ΤΣΔΕΗ ε, και ω άνθρωπο που ξέρετε από οικονομία. Αν ε, ε, εδώ στον Focus μου πούνε ξαφνικά ότι ξέρει κάτι, το 50% τη δραστηριότητά σου μέχρι τέλο του χρόνου θα πρέπει να το δώσει σε ανταγωνιστικά ραδιόφωνα. Και εδώ μέσα είναι 20 άνθρωποι. Εγώ θα πρέπει να παραμείνω με 20 ανθρώπου. Προφανώ όχι. Στη ΔΕΗ πώ θα παραμείνουμε με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Νομίζω ότι ήδη χθε ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει μείωση του προσωπικού. Θα αφορά το μεγάλη εισαγωγικά, βάζω τη λέξη ηλικία προσωπικό, άνω των 56 ετών από ό,τι άκουσα χθε. Δεν το ξέρω επίσημα. Θα το δούμε αυτό επισήμω να... με προγράμματα εθελούσια εξόδου στη σύνταξη. Έτσι. Mm -hmm. Κοιτάξτε, έχουν γίνει μελέτε και έχει αποδειχθεί το εξή. Αν είναι πάνω από 56, δεν μα πειράζει για του υπόλοιπου. Μην είναι σαραντάριδε. Ε, ναι, εννοείται αυτό. Έτσι, Έτσι και θεωρήσει ο άλλο, εγώ τι είμαι, καραγκιόζη, α πούμε. Δηλαδή, έχω θα... κλείσει την επιχείρησή μου στα 45, είμαι άνεργο 10 χρόνια και ο άλλο στα 45. Όχι, όχι. Ε, υπόθηκε αυτό ότι θα είναι πάνω από 56. Ε, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένε μονάδε οι οποίε το κόστος του προσωπικού και το κόστος τη λειτουργίας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματο που κυκλοφορεί έξω στην αγορά, την ελεύθερη οικονομία. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμιά πρόθεση. Καταρχήν η κυβέρνηση ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θέλει να κλείσει η Θέλει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ΔΕΗ. Αν δηλαδή αυτοί οι τύποι οι οποίοι κυβερνούσαν, οι οποίοι πήραν το 2014 τη ΔΕΗ με κέρδη γύρω στα 150 εκατομμύρια και την έχουν πάει στα 950 εκατομμύρια ζημίε, τόσο κλείσαμε το 2018 με 950 εκατομμύρια ζημίε, είναι φανερό ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν το ζήτημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει η πλήρη κατάρρευση τη ΔΕΗ και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να, να γίνει. Ε, ε, πολιτικά θέλω ένα σχόλιο από τον Θόδωρο τον Καράογλου. Δηλαδή. Επειδή σε πολλά πράγματα ο κόσμος ο οποίο ακούει γιατί δεν είναι άποψη, είναι δεδομένα, όπως και αυτό με την ΔΕΗ. πως ερμηνεύεται το γεγονός ότι ξεχάσει την ιδιότητα του πολιτικού και του βουλευτή μέλου Νέα Δημοκρατίας Πώ ερμηνεύεται το γεγονό ότι αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που αυτονοήτω και με δεδομένα έκανε αυτά που έκανε, κατάφερε και πήρε 32%. Δηλαδή πήρε το ποσοστό τη, αν βάλουμε και το βαρουφάκι από δίπλα, Να, ναι. είναι το ποσοστό του 15%. Εξεπλάγει. Εγώ Ερμηνεία πίστε... υπάρχει, εξήγηση δηλαδή. Εγώ πίστευα ότι εμείς θα είμαστε ψηλά, πίστευα ότι θα είμαστε κοντά στο 40% και πράγματι το πιάσαμε το νούμερο αυτό. Δεν πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ξεπεράσει το 27-28% το αισιόδοξο σενάριο για το ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά το 31,5% είναι πάρα πολύ μεγάλο πόστο. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Προφανώς το αντιδεξιό ακόμη υπάρχει. Το αντιδεξιό δηλαδή. σύνδρομο υπάρχει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στόχευσε σε ειδικέ πληθυσμιακέ ομάδε που φαίνεται ότι τι πήρε πακέτο. Παράδειγμα, η Ρωμά 68%. Ναι. Και άλλε τέτοιε ειδικέ πληθυσμιακέ ομάδε τι οποίε πρέπει να εντοπίσουμε και να δούμε για ποιο λόγο το πήρε όλο το πακέτο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέλουν έρευνα και προφανώ ο, ο αγώνας και η προσπάθεια για την επόμενη εκλογική μάχη ξεκινάει την αμέσως επόμενη μέρα από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν υπάρχει περιθώριο και πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ποστό και θεωρώ ότι αν για παράδειγμα ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση και κάναμε αυτά τα εγκλήματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα ψάχναμε να βρούμε την ψήφο μας. Το μεγάλο πολιτικά ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ, μπορεί να λαθεύω, ότι είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ναι. Γιατί θα μπει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια η χώρα, όπως μπήκαν οι περιφέρειες και οι δήμοι, βέβαια με αυτήν την τροπολογία, με αυτή την παρέμβαση του Θεοδωρικάγκο, κάτι διόρθωσε ναι, εκεί, έτσι. Ναι, ε, αλλά σε πέδο εθνικών εκλογών θα είναι εξαιρετικά μεγάλη περιπέτεια για τον τόπο, αγαπητέ μου κύριε Καραούγλου. Θα βρείτε 200, δεν θέλει τώρα. 200. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν 200. Για να καταλάβουν οι πολίτε γιατί μιλάμε. Οι επόμενε εκλογέ γίνονται με απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει υγεία πυρήμη του. Θα μπουν 15 κόμματα στη Βουλή και πάρουν το αγόρι και κούρευτο μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κυβέρνηση. Έτσι. Για να καταργηθεί και να μην ισχύσει αυτό το συγκεκριμένο, αυτός ο συγκεκριμένο νόμο για την απλή αναλογική, πρέπει να ψηφιστεί ένα, ένα άλλο εκλογικό σύστημα με περισσότερου από 200 βουλευτέ. Δηλαδή 200, 201. Έτσι. Mm -hmm. Με βάση τα νούμερα φαίνεται ότι δεν βγαίνουν. Μέχρι Όπως... Κινάλ κάτι γίνεται, από εκεί και πέρα τι γίνεται. Είναι, είναι, σημαντικό ότι κάποιοι συζητάν. Ε, προφανώς Προφανώ δεν συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό έχει τη λογική τη μαοική ότι μπάχαλο, όταν γίνεται μπάχαλο είναι ωραία. Προφανώ δεν συζητάει το ΚΚΕ. Αλλά νομίζω, αλλά δεν φτάνουν τα νούμερα. Μεταξύ Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και Ελληνική Λύση, εμεί έχουμε... είμαστε διατηθειμένοι να συζητήσουμε σοβαρά και να βρούμε ισορροπίε με με τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, κατανοούμε ότι το συμ 50, το πριν των 50 ευρώ για το πρώτο κόμμα είναι μπορεί πολύ. να είναι μεγάλο. Ναι. Μπορεί να πάει μια, υπάρχει μια κλιμάκωση. Δηλαδή, το πρώτο κόμμα, αν έχει ένα ποστό μέχρι 30%, να παίρνει συν 15 έδρε, συν 10 έδρε. Ε, από 30 έω 35% να παίρνει συν 20 έδρε και ούτω καθεξή. Αυτό είναι κάτι λογικό γιατί. Με μια κλιμάκωση συναρτή του ποσοστού εννοείς... εννοείται το Ακριβώς. οποίο θα, θα... Είναι, είναι καλό αυτό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτό γιατί τώρα φαντάσου να βουλευτή ενό μικρού κόμματο. Δεν βγαίνουν και πάλι όμω Νούμερα. Το 200 δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει πάλι ούτε έτσι. Άρα δεν δε βγαίνει. Δε βγαίνει. Άρα θα πάμε σε απλή αναλογική. Και αυτό και είναι το, μετά, το, τραγικό σενάριο. Με, με πόσου τώρα μπορεί οι μεθεπόμενε να γίνουν με ενισχυμένοι. Και με 151. Άρα μπορεί η Νέα Δημοκρατία από τώρα από μόνη θα... να βγει. Είναι αστείο βέβαια αλλά δεν ώρα. Είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει η... 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 μετά τι επόμενε εκλογέ. Μετά τι επόμενε εκλογέ, με απλή αναλογική, σα είπα ότι θα έχουμε πολλά κόμματα στη Βουλή και θα έχουμε κυβερνησία. Αυτά δηλαδή τα στραβά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, εμεί κάναμε διορθωτική παρέμβαση και θεωρώ ότι θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, χωρί να δημιουργεί συνθήκε αδιαφάνεια, απλά δίνει τη δυνατότητα στην πλειοψηφούσα, στον δήμαρχο που εκλέγεται, μέσω τη παράταξή του στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωή και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, να έχει την πλειοψηφία, οπότε αυτόματα θα μεταφέρεται αν υπάρχουν αδιέξοδα στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, όπου η παράταξη του Δημάρχου θα έχει πλειοψηφία, άρα θα λειτουργήσει. Εγώ στα τεχνικέ έχω. Δηλαδή, τώρα, α πούμε, μπορεί να επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία να κατεβάσει ένα εκλογικό νόμο για να αλλάξει τον αμέσω προ και μετά, αν δεν περάσει αυτό, να πάμε σε ψήφιση με 151 ενό άλλου στήματο πώ θα γίνει. Κοιτάξτε, αν δεν πάρει 200 ψήφου, σημαίνει ότι η απλή αναλογική θα είναι το εκλογικό σύστημα τη επόμενη φορά. Μπορεί στην ίδια θητεία μετά από 2-3 μήνε να πει: Αλλάζω το εκλογικό σύστημα, το κάνω το μεθεπόμενο, το, τις μεθεπόμενες... Όχι. Ανα... Μετά τις εκλογές άλλες, αν δεν γίνεται κυβέρνηση, ξαναπάμε στις άλλε εκλογές. Προφανώς Πάλι σε με εμένα... απλή. Όχι. Θα ισχύσει αυτό που θα έχουμε ψηφίσει εμείς. Αυτό λέω. Δηλαδή η μία προσπάθεια είναι να γίνει ένα σύστημα ναι. αναλογική. Αυτό... Δεν περνάει αυτό. Αυτό πολιτικά ε, οι φίλοι που μα ακούν μπορεί να το καταλαβαίνουν, μπορεί κάποιοι να μην έχουν άμεση σχέση με την πολιτική και να μην το καταλαβαίνουν, είναι το κάψιμο του... Του εκλογικού νόμου τη απλή αναλογική. Δηλαδή, κάνει εκλογέ, προφανώ με απλή αναλογική δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και... και καπάκι στον ένα μήνα σε άλλε εκλογέ. Ναι. Με το νέο εκλογικό νόμο πλέον, που θα προβλέπει κάποια ενίσχυση στο πρώτο κόμμα. Έτσι. Mm -hmm. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι, εντάξει θα τα αντιμετωπίσουμε. Εμεί έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε, θα μπούμε στο διάλογο και με τα άλλα κόμματα. Δύσκολο όμω πιστεύω ότι τα κόμματα τη αριστερά, και αναφέρομαι σε Βαρουφάκη, ΣΥΡΙΖΑ και, και, και Κουκουέ, γιατί ναι. είναι και ο Βαρουφάκη, θα το δεχθούν. μα Μακάρι να μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη λογική. Εμεί δεν λέμε τρελά πράγματα, λέμε ότι το πρώτο κόμμα θα πρέπει να έχει μια. Μια βοήθεια έτσι ώστε να μπορεί να είναι ένα ισχυρό πόλο, έτσι ώστε η συνεργασία με άλλα κόμματα να σχηματίζει κυβέρνηση. Εγώ βλέπω μόνο ένα εργαλείο που θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να ξεπεράσει το σκόπελο, να πάει την συζήτηση πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών, 1,5 ένα, ένα, χρόνο πριν, να προτείνει ένα σύστημα ενισχυμένη μερικώ αναλογική και να δυσκολευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πει όχι, γιατί αν θα πει όχι είναι σαν να λέει ότι με δεσμεύει. Ομολογία Αυτό βλέπω, δηλαδή, αφού να, με κόλπα και γίνεται το παιχνίδι στην, πολιτική, στην Ελλάδα, ναι. μόνο έτσι. Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Καράβλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θεωρώ τιμητικό που η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή μετά τη λήξη του πρώτου μήνα τη Βουλή γίνεται εδώ στον Φόκου. Ε, δεν θα καθίσετε πολύ, πότε ξεκινάτε πάλι. Μια εβδομάδα θα είναι κλειστή η Βουλή. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή 18. Δευτέρα 19 ξανανοίγει. Τι Κυριάκος ο κ. Μητσοτάκη έχει πει ότι μέχρι το τέλο του χρόνου θα περάσουν 10 νομοσχέδια. Τα έχει ονοματίσει και είναι συγκεκριμένα. Θα αρχίσουμε να συζητάμε το νέο φορολογικό σύστημα. Γιατί αυτό το οποίο ψηφίσαμε ήταν κάτι πολύ light. Ηταν mm -hmm. σε 120 δόσει, 120 και δόσεις και η μείωση του έμφυ, έτσι. Mm -hmm. Έχουμε μπροστά μα πολλά άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα, με τη μείωση του φόρου μερισμάτων, μια σειρά ζητημάτων. Και βεβαίω. τον Οκτώβριο, παραδοσιακά θα κάνω μήνα που έρχεται ο προπλογισμό, το προ... το προσχέδιο του προπλογισμού. Υπάρχουν, υπάρχουν διαδικασίε. Mm -hmm. Πάντω, σημαντικό είναι ότι υπάρχει ατζέντα προς το παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί ασθμένων γιατί δεν περίμενε ότι θα υπάρχει τέτοια ετοιμότητα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή ετοιμότητα που έδειξε η κυβέρνηση ο Κυριάκου Σεμιτσοτάκη με το σχεδιασμό που είχε. Και θεωρώ ότι αυτό αποδεικνύει ότι αν υπάρχει σοβαρότητα, αν υπάρχει μεθοδικότητα και αν υπάρχει ένα σχεδιασμό, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει ξανά μια αυσολική χώρα. Ρωτάει η Ντίνα και θέλω να κλείσω με αυτό τώρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Υπάρχει κανένα. Είναι ένα γραφείο κενό. Αυτοί που πήγαν εκεί που. Τώρα φεύγω και 10 και μισή περιμένουν τη Μαρία την Αντωνίου. Θα έχουμε την πρώτη επίσημη συνάντηση. Α, ωραία, σήμερα την έχετε. Σήμερα. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, πολύ. αγαπητέ φίλε.